Πρόκειται για έναν κριτικό ιερέα, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά, ενός δράστη που έχει διαφύγει μέχρι στιγμής, σε Ορθόδοξο Ναό στη Λιόν. Έτσι ακριβώς, χωρίς να μπορούν βεβαίως να συνδεθούν αυτά τα δύο περιστατικά, το αιματοκύλισμα δηλαδή στην Νίκαια και το σημερινό περιστατικό στην Λιόν. Αυτό που έχουμε να αναφέρουμε είναι ότι δέχτηκε επίθεση ένας Ορθόδοξος ιερέας που ανήκει στη Μητρόπολη Γαλλίας, έχει καταγωγή από τα Χανιά, έδρα του τη Μητρόπολη Κισάμου, ονομάζεται Νικόλαος Κακαβελάκη, 44 ετών, πατέρας ανηλίκων παιδιών, ο οποίος κατά τη διάρκεια προσπαθούσε να κλείσει την πόρτα του σπιτιού του που βρίσκεται στον άβλιο χώρο της εκκλησίας στην οποία ιερουργεί, που είναι η Ευαγγελίστρια της Θεοτόκου, δέχτηκε επίθεση από έναν άγνωστο άνδρα με κυνηγετικό όπλο. Δύο σφαίρες τον διαπέρασαν, έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο δράστης πριν τον πυροβολήσει φώναξε, αναφώνησε, ο αλάχ είναι μεγάλος, ελέγχονται για να δουν αν μπορούν να συνδεθούν με το χτεσινό χτύπημα στην Νίκαια, που και αυτό ελέγχεται αν είναι συνέπεια των όσων προέκυψαν την προηγούμενη εβδομάδα με το δημοσίευμα στην Γαλλία του γαλλικού περιοδικού Charlie Hebdo. Αυτό που πρέπει να προσθέσουμε, Στέλλα, είναι ότι έχει υπάρξει κινητοποίηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έχει ήδη ζητήσει μέσω των αρχών να μην κυκλοφορεί κόσμος στην ευρύτερη περιοχή, εκεί που έγινε δηλαδή το χτύπημα, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης, ο οποίος παραμένει μέχρι στιγμής άφαντος. 44 ετών, είπαμε ότι είναι ο ιερέας. Έχει αναστατωθεί όλη η κοινότητα, δεν είναι μόνο η Λιόν, δεν είναι μόνο η Νίκαια. Ανήσυχη είναι όλη η κοινωνία της Γαλλίας μετά τα τελευταία δύο χτυπήματα. Όπως επίσης, αυτό που πρέπει να αναφέρω είναι ότι ο συγκεκριμένος ιερέας που σπούδασε στο εξωτερικό βρίσκεται αρκετά χρόνια και ιερουργεί στην Γαλλία. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ετοιμαζόταν το επόμενο διάστημα να επαναπατριστεί, να επιστρέψει δηλαδή μόνιμα στην Κρήτη. Φέρεται να πάνε καλά. Φέρεται να έχει δεχθεί δύο σφαίρες. Οι πρώτες πληροφορίες, γιατί μέχρι και αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία είναι συγκεχημένα, λένε πως είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Σωστά. Μένει να δούμε και τα κίνητρα του δράστη και φυσικά την κατάσταση υγείας του κριτικού ιερέα.